Νέο βίντεο σήμερα στη σειρά που απαντώ στα σχόλιά σας. Σήμερα θα απαντήσουμε σε ένα σχόλιο που σε μια ερώτηση μάλλον που είχε βάλει σε μια ανάρτησή μου ο Τάκαρος Ολυμπιακάκιας. Θέλω να κάνεις ένα βίντεο για απορροφητήρες, πώς να τους προσέχουμε γενικά το ηλεκτρολογικό κομμάτι τους και γιατί και πότε βουλώνουν. Για μένα οι απορροφητήρες είναι η πιο δύσκολη συσκευή μέσα σε ένα σπίτι, γιατί είναι η συσκευή που λερώνεται ευκολότερα και καθαρίζει δυσκολότερα. Γενικά το καθάρισμά τους δεν είναι και τόσο εύκολο. Αυτό όμως που πρέπει να προσέχουμε είναι ότι όσο πιο πολύ καιρό μείνει χωρίς να τον καθαρίσουμε, τόσο πιο εύκολα βουλώνει και λερώνεται. Γιατί η λίγδα, η γλίτσα αυτή που πιάνει μέσα στα τυχώματα λειτουργεί σαν μαγνήτης για την καινούργια λαδίλα που έρχεται. Γι' αυτό σαν κανόνα, ο βασικός κανόνας στους απορροφητήρες είναι ότι όταν έχουμε τηγάνι, όταν έχουμε τηγάνισμα σε λάδι, βάζουμε τη μεγαλύτερη σκάλα. Και όταν έχουμε κατσαρόλα μπορούμε να το μειώσουμε έτσι στο ρελαντί, να πηγαίνει στην πρώτη ή στη δεύτερη σκάλα. Πολλοί αποφεύγουν να βάλουν την τρίτη σκάλα επειδή κάνει πολύ θόρυβο. Αυτό στο τηγάνισμα είναι λάθος. Πρέπει να βάζουμε τη μεγαλύτερη σκάλα που μπορούμε. Και γενικά στην εγκατάσταση θα πρέπει να αποφεύγουμε τις γωνίες τις πολλές. Γιατί η ιδανική εγκατάσταση ενός απορροφητήρα θα ήταν με λοξοκάμπυλα, όπως κάνουν στα τζάκια όταν θέλουν να κάνουν μια γωνία. Δεν βάζουν καμπύλη 90 μοίρες, βάζουν λοξί, ώστε να, με τη φυσική ροή να φεύγει ζέστη έξω. Κάτω από τον απορροφητήρα έχουμε ζέστη. Οπότε, αν δεν υπήρχε φίλτρο, αν δεν υπήρχε τίποτα και είχαμε μόνο μια καμπάνα, με τη φυσική ροή η ζέστη θα έβγαινε προς τα έξω, αν είχαμε λοξοκάμπυλα και γενικώς μια ανηφορική πορεία. Αυτό στα καινούργια σπίτια, επειδή είναι χαμηλοτάβανα, γιατί έχω πάει και σε σπίτι που είναι 2,45, δηλαδή με το χέρι μου ακούμπαγα το ταβάνι, δεν γίνεται. Και συνήθως, ειδικά σε πολύ καινούργιες πολυκατοικίες, περνάνε οι σωλήνες μέσα από ντουλάπια, τρυπάνε μέσα από φωταγωγούς, γυψοσανίδες. Αυτό δυσκολεύει τον απορροφητήρα. Όταν έχετε μια τέτοια εγκατάσταση, είναι μονόδρομος να αγοράσετε κάτι καλό. Να αγοράσετε ένα καλό απορροφητήρα. Γιατί? Γιατί στους απορροφητήρες συνήθως ισχύει το ότι πληρώνεις παίρνεις. Μπορεί σε κάποιες άλλες συσκευές να μην ισχύει, αλλά στους απορροφητήρες ισχύει. Δηλαδή, εντάξει, εκτός αν είναι κάποιος κατασκευαστής απατεώνας. Πριν από 10 χρόνια που έφτιαξα το σπίτι μου, έδωσα 400 ευρώ και πήρα ένα απορροφητήρα και είναι το μοναδικό πράγμα που δεν έχω μετανιώσει που έβαλα μέσα στο σπίτι. Δηλαδή και στην πρώτη σκάλα βλέπεις ότι τραβάει πάρα πολύ καλά τους υδραθμούς και το λάδι από το τηγάνι. Σαν γενικό κανόνα πρέπει να έχουμε ότι θέλει συχνό καθάρισμα για να μην λειτουργεί το λάδι που υπάρχει πάνω στον απορροφητήρα σαν μαγνήτης. Το φίλτρο μπορούμε να το πλύνουμε είτε στην πανιέρα να το μουλιάσουμε ή στο πλυντήριο πιάτων αν είναι μεταλλικό. Στους πιο παλιούς απορροφητήρες ή τους πιο απλούς αλλάζει το φίλτρο, συχνή αλλαγή του φίλτρου για να μην μυρίζει και το σπίτι σας. Και ιδανικά, ακόμα και χειμώνας να είναι, αν μπορείτε, όπως λειτουργεί το τζάκι που πρέπει κάποια στιγμή, αν δεν είναι 100% σωστή εγκατάσταση, πρέπει κάπου να υπάρχει μια εισρωή αέρα στο χώρο. Το ίδιο πράγμα ισχύει και με τον απορροφητήρα. Τώρα, αν έχετε τζάκι, θα έχετε δει ότι όταν ανοίγετε τον απορροφητήρα, σας μυρίζει το σπίτι. Αυτό σημαίνει γιατί τραβάει μέσα από το τζάκι, αν έχει αεραγωγό από κάτω. Τραβάει αέρα από εκεί ο απορροφητήρας και έτσι βοηθάει και βγάζει πιο γρήγορα έξω τις αναθυμιάσεις από το φαγητό. Και επίσης, αν έχετε κουζίνα που έχει πίσω στην πλάτη εξαερισμό, όταν ψήνετε ψητό και εκεί θα πρέπει να έχετε ανοιχτό απορροφητήρα, γιατί οι υδρατμοί που βγαίνουν πάνε και κολλάνε αν δεν τον έχετε ανοίξει τον απορροφητήρα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, δεν έχει κάτι άλλο να αναλύσουμε. Γενικά, συχνό καθάρισμα οι απορροφητήρες. Τώρα για το ηλεκτρολογικό κομμάτι, πάντα όταν τον καθαρίζουμε, αν μπορούμε τον βγάζουμε από την πρίζα. Αν δεν έχει πρίζα και είναι ενωμένος και είναι μόνιμα ενωμένος στο ρεύμα, κλείνουμε το γενικό ή κλείνουμε την ασφάλεια. Και το τελευταίο είναι να αποφύγετε τις λάθος αγορές στους απορροφητήρες. Δηλαδή, μην πετάτε τα λεφτά σας. Μην αγοράζετε απορροφητήρες με πολύ χαμηλή τιμή και δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, είναι μια συσκευή που είναι πολύ σημαντική
αν θέλετε, για να μυρίζει και πιο ωραία το σπίτι σας. Όσο πιο καλός είναι ο απορροφητήρας, τόσο πιο ωραία θα μυρίζει το σπίτι σας, θα παίρνει τις αναθυμιάσεις και δεν θα μυρίζουν τα έπιπλα, τηγανίλες κλπ. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και επίσης κάτω από το βίντεο εδώ γράψτε τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε σε κάποια από τα επόμενα επεισόδια.